Ραγίζει καρδιές η φρικτή τραγωδία στον Παλή Ρεθύμνου με θύματα το 40χρονο Νάθαν Δίπλα και την 32χρονη σύζυγό του Σβέτα που έμειναν αβοήθητοι τουλάχιστον 4-24 ώρα, πεσμένοι λίγα μέτρα μακριά από την Εθνική Οδό. Ο άτυχος οδηγός πιθανότατα έχασε αμέσως τη ζωή του και το άψυχο σώμα του έμεινε γαντζωμένο στους θάμνους σε βάθος 10 μέτρων, στον κρεμό που απλώνεται κάτω από την Εθνική Οδό. Ένα είχαν βγάλει εδώ στο δρόμο, ήταν πάνω στο πεστό, στο φορείο, και δεν είδα ακριβώς, αλλά είδα στο πυροσβεστικό και παίρνανε μια μαύρη σακούλα, πιθανόν να ήταν και δεύτερος. Την ίδια στιγμή η 32χρονη γυναίκα βρισκόταν πεσμένη ανάμεσα σε θάμνους λίγα εκατοστά από την άσφαλτο, ψυχοραγώντας για πολλά βασανιστικά 24 ώρα, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Η μυρωδιά της ύψης που επικρατεί στο σημείο αναδεικνύει και το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς τα θύματα ήταν εδώ για αρκετά 24 ώρα πεσμένα. Το ένα σε αυτό εδώ το σημείο καλυμμένο από τη βλάστηση και το δεύτερο στο βάθος του γκρεμού. Εκεί όπου έφτασαν οι διασώστες, αφού ειδοποιήθηκαν από τους φίλους του ζευγαριού. Ο Νάθαν είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό του στον αγροτικό συνεταιρισμό Νότος στην Ιερά Πέτρα, όπου δούλευε, ότι θα πήγαινε τη Δευτέρα στα Χανιά να πουλήσει το τζιπ που είχε, ενώ θα επέστρεφαν με τη μοτοσυκλέτα. Την Τρίτη όμως δεν εμφανίστηκε στην εργασία του και οι φίλοι του ζευγαριού άρχισαν μάταια να τους αναζητούν, αφού κανείς από τους δύο δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Το πρωί της Τετάρτης, μια άγνωστη γυναίκα απάντησε στο κινητό της Βέτα, λέγοντας ότι ο σύζυγός της είχε βρει το κινητό πεσμένο στην Εθνική. Τετάρτη πρωί, που παίρνω τηλέφωνο, βρήκα το τηλέφωνο της γυναίκας του και το σήκωσε μια γυναίκα άγνωστη και μου είπε ότι βρήκε το τηλέφωνο ο σύζυγός της στον Παλή, στο γυρισμό από το Ρέθυμνο. Τι είδαν κάτι εκείνη τη στιγμή, κάτι. Εν τω μεταξύ, τότε είχε γίνει μάλλον το ατύχημα. Τρίτη ξημερώματα, Τετάρτη πρωί. Η αγωνία κορυφώθηκε με τους φίλους του ζευγαριού να ενημερώνουν τον πατέρα του Νάθαν δίπλα στο πήλιο προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνισή τους, κάτι που έγινε την Παρασκευή. Μην αντέχοντας την αγωνία και την έλλειψη ενημέρωσης, ένα ζευγάρι φίλων του Νάθαν και της Βέτα ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου από το Ηράκλειο ψάχνοντας πιθαμή προς πιθαμή την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο. Φτάνοντας στην περιοχή του Μπαλί και σε μια στροφή θανάτου, όπως έχει αποδειχτεί, βρέθηκαν μπροστά στη σπαραχτική αποκάλυψη. Ξεκινήσανε και πήγανε και στον γυρισμό εκεί προς το πάνορμο, πάνω προς Μπαλί. Τους είδαν δεξιά σε μια στροφή και ειδοποίησανε τις αρχές, το πυροσβεστική ήρθε για να βρει το σύζυγο, γιατί ήταν ήδη αργά για τον Άθα. Και η Σβέτα ήταν ακόμα, το καλό ότι ήταν ακόμα ζωντανή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνο που διασωληνώθηκε και αμέσως μετά μεταφέρθηκε στα Χανιά όπου εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πολύ, πολύ σοβαρή κατάσταση. Εδώ δεν φαίνεται τίποτα. Όχι. Συγκλονισμένη, η οικογένεια του άτυχου ζευγαριού και οι φίλοι τους αναζητούν απαντήσεις. Πότε έγινε το τροχαίο και πόσες μέρες έμειναν αβοήθητοι στο σημείο όπου βρέθηκαν, με δεκάδες οχήματα να περνούν δίπλα τους καθημερινά. Αν ο Νάθαν σκοτώθηκε την ώρα του τροχαίου ή ανέσβησε αβοήθητο στον κρεμό, υποφέροντας από τα βαρύτατα τραύματα. Άμα δεν τους είδε κανένας, εγώ νόμιζα πως είχε γίνει εκείνη τη στιγμή. Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού έφυγε από το δρόμο πάνω στη στροφή, κατέληξε στο βάθος του γκρεμού, ενώ τα θύματα έπεσαν πάνω στους θάμνους.